Στην νεότερη ιστορία τη χώρα μα δεν έχει υπάρξει πολιτική προσωπικότητα που να έχει βλάψει την Ελλάδα περισσότερο από τον Wolfgang Schäuble. Από την αρχή τη οικονομική κρίση και μέχρι το 2017, που επιτέλου απομακρύνθηκε από τη θέση πολιτική και οικονομική ηγεμονία που κατήχε, ο πρώην Υπουργό Οικονομικών και επί κυβερνητικός εταίρος κυβερνητικό εταίρο στη Γερμανία επέβαλε μια παράδοξη, κοντόφθαλμη, εκδικητική και οικονομικά αδιάβαστη πολιτική που βήθησε τον Ευρωπαϊκό Νότο σε μακρά ύφεση, υποβάθμισε το Ευρωπαϊκό Ιδεώδες, και συντέλεσε και στη σημερινή οικονομική αποδυνάμωση και τη δική του χώρα. Αντίθετα με αυτό που νομίζει ο περισσότερο κόσμο ακόμη και σήμερα, ο Σόιμπλε δεν υπήρξε ποτέ ο παδό του οικονομικού συντηρητισμού, ούτε κάποια άλλη οικονομική θεωρία ή ιδεολογία ή έστω λογική. Η εκπαίδευσή του που περιοριζόταν στα νομικά και τα πεπραγμένα του στο Υπουργείο Οικονομικών τη Γερμανία και στο Eurogroup δείχνουν ότι ο άνθρωπο που κρατούσε στα χέρια του τα οικονομικά ενία μια ολόκληρη υπήρου αγνοούσε επιδεικτικά ακόμη και θεμελιώδει έννοιε τη οικονομική. Αρκεί μια μόνο ματιά στι δηλώσει και τα γραπτά του Σόιμπλε για να διαπιστώσει κανεί ότι δεν τον απασχόλησε ποτέ η οικονομική ορθότητα τη πολιτική του. Το μόνο που είχε στο μυαλό του ήταν πώ να εκμεταλλευτεί τι πολιτικέ ισορροπίε για να την επιβάλλει. Έτσι, ω δόγμα, επειδή ικανοποιούσε τη δική του ιδεολειψία. Σήμερα στο Greekonomics θα μιλήσουμε για το πώ και πότε λειτουργεί η οικονομική πολιτική και γιατί πληρώνουμε ακόμα και σήμερα τι αιμονέ ενό ανθρώπου που δεν είχε ιδέα από οικονομικά, αλλά ήταν βαθύτατα πεπισμένο πω ήξερε καλύτερα από του άλλου. Πάμε να δούμε. Σε αυτό το επεισόδιο δεν θα μιλήσουμε για την ελληνική κρίση. Υπάρχει στο κανάλι ολόκληρη σειρά βίντεο που καλύπτει τα πάντα για το θέμα. Αντιθέτω, θα επικεντρωθούμε στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται κατά κανόνα στι κρίσει και που εξαιτία του Σόιμπλε δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωση τη Ελλάδα. Υπάρχουν όμω δύο-τρία σημεία για την ελληνική κρίση. Που ο περισσότερο κόσμο ακόμη δεν έχει αντιληφθεί και καλό θα ήταν πριν προχωρήσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Καταρχά, για την ελληνική κατρακύλα πριν την κρίση δεν φταίει ούτε ο Σόιμπλε, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το νόμισμα, ούτε κάποια δυστυχή συγκύρια. Έχουμε δει πώ και γιατί η χώρα μα φέρει ακέραια την ευθύνη μια προδιαγεγραμμένη πορεία προ τη χειροκοπία που ακολουθήθηκε με συνέπεια για μισό αιώνα περίπου από το δικό τη αθροπολιτικό σύστημα. Ανεξάρτητα όμω από το ποιο φταίει, όταν μια οικονομία εισέρχεται σε κρίση. Υπάρχουν σωστέ οικονομικέ πολιτικέ που βοηθούν στο να ξεπεραστεί η κρίση και λάθο οικονομικέ πολιτικέ που κάνουν τα πράγματα χειρότερα. Για αυτέ τι πολιτικέ θα μιλήσουμε σήμερα. Δεύτερον, ακόμη και οι πιο βαθιέ οικονομικέ κρίσει σπάνια διαρκούν πάνω από 2-3 το πολύ-4 χρόνια. Φαντάζομαι ότι το 2012 το BBC δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο εξέταζε αν η ελληνική κρίση ήταν η μακροβιότερη στην ιστορία. Το 2012. Δώδεκα χρόνια πριν. Και ακόμη, η ελληνική κρίση στην ουσία συνεχίζει. Το τρίτο που πρέπει πάση θυσία να καταλάβει είναι ότι ο λόγο που η ελληνική κοινωνία 16 χρόνια τώρα φτωχαίνει δεν είναι το δημόσιο χρέο. Ποτέ δεν ήταν το δημόσιο χρέο. Είναι ότι οι πολιτικέ που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα προκάλεσαν απώλεια εθνικού εισοδήματο πολλαπλάσια του χρέου. Δεν είμαστε δηλαδή φτωχοί επειδή το δημόσιο χρωστάει 300 τόσα δισεκατομμύρια σε θεσμού και ιδιώτε, αλλά επειδή τα τελευταία 16 χρόνια η παραγωγική μηχανή τη χώρα μα ακροτηριάστηκε, χάνοντα εγχώριο πλούτο που σορευτικά θα άθριζε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα που βάλαμε όλα αυτά σε μια τάξη, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για κρίσει οικονομικέ πολιτικέ και πώ τα εγκληματικά λάθη του Σόιμπλε στέρισαν από μια ολόκληρη γενιά το μέλλον που δικαιούταν. Υπάρχουν διάφορα είδη οικονομικών κρίσεων, μπορούμε όμω να τι χωρίσουμε σε δύο κύριε κατηγορίε. Αυτέ που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και μετά γενικεύονται σε ολόκληρη την οικονομία, όπω η κρίση του ελληνικού χρηματιστηρίου του 99 ή οι πετρελαϊκέ κρίσει τη δεκαετία του 70, και εκείνε που οφείλονται στο ότι το γενικό μοντέλο που ακολουθεί η οικονομία δεν είναι βιώσιμο. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν η πρόσφατη κρίση στη Βενεζουέλα, η μεγάλη κρίση στη Ρωσία στα τέλη τη δεκαετία του 90 και φυσικά η δική μα κρίση. Η ανάλυση των οικονομικών κρίσεων είναι πολύπλοκη, πολυπαραγωγική και συχνά κάνει του οικονομολόγου να διαφωνούν μεταξύ του. Όλε ανεξαιρετώ οι κρίσει όμω, σε όποια κατηγορία και να ανήκουν, παρουσιάζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που δεν λείπει ποτέ. Την ανεργία των συντελεστών παραγωγή. Σε κάθε κρίση, όπω και αν προκύψει αυτή, επιχειρήσει κλείνουν, εργαζόμενοι απολύονται και εξοπλισμό τίθεται εκτό λειτουργία. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, απλώ δεν έχουμε κρίση. Αυτό το ότι σε μια κρίση σημαντικό μέρο των συντελεστών παραγωγή μένει άνεργο, κράτησε το καλά στο μυαλό σου, γιατί σε λίγο θα δει ότι κρύβει την ουσία τη οικονομική πολιτική. Σε ένα από τα επεισόδια του Greek Economics για την κρίση, είχα αναφέρει πω καθ' όλη τη διάρκεια τη επέμβαση των θεσμών στα οικονομικά τη Ελλάδα, η χώρα μα αντιμετωπίστηκε σαν τρίπιος κουβά. Ότι η ελληνική οικονομία δηλαδή είχε τόσα προβλήματα που όσο ρευστό και αν τι θα συνέχιζε να αδειάζει. Οπότε έπρεπε πρώτα να γίνουν μεταρρυθμίσει και αν λειτουργούσαν, μπορεί να έφερναν και πόρου για αντιφεσιακή πολιτική. Είχα πει λοιπόν τότε πω εκείνη η οπτική την οποία ο Σόιμπλε θεωρούσε κοινή λογική. Δεν ήταν απλώ λάθο, αλλά επιδείκνυε περιφρονητική άγνοια για θεμελιώδει αρχέ τη μακροοικονομική που διδάσκονται στα πανεπιστήμια από το πρώτο κιόλα εξάμεινο. Διαπίστωσα όμω πω αρκετοί γράψατε κάτω στα σχόλια πω εντάξει, η χώρα μα είναι και την αγαπάμε, αλλά τρίπιο κουβά δεν ήταν. Οπότε, σιγουρέψου πω κάθεσαι αναπαυτικά και συγκεντρώσου, γιατί αυτά που θα μάθει τώρα θα σου αλλάξουν εντελώ και για πάντα το πώ βλέπει την οικονομία. Φέρε τα γραφικά. Διάβασε προσεκτικά αυτή τη φράση. Το πόσα χρήματα θα βρω προσδιορίζει πόσα αγαθά μπορώ να αγοράσω. Φαντάζομαι πω δεν διατηρεί καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια απολύτω ορθή και λογική πρόταση. Για να αγοράσει προϊόντα, πρέπει πρώτα κάπω να εξασφαλίσει του απαραίτητου πόρου. Ποιο μπορεί να διαφωνήσει με αυτό. Τι θα έλεγε λοιπόν αν σου αποδείκνυα ότι στη μακροοικονομική, στα οικονομικά των κρατών δηλαδή, η πρόταση αυτή όχι μόνο είναι λάθο, αλλά το σωστό είναι το εντελώ αντίστροφο. Ότι δηλαδή το πόσα αγαθά αγοράζω προσδιορίζει το πόσα χρήματα θα βρω. Mm. Ξέρει γιατί σου φαίνεται παράλογο. Επειδή πέφτει στην ίδια λογική παγίδα που έπεφτε και ο Σόιπλε, τη λεγόμενη πλάνη τη σύνθεση. Η πλάνη τη σύνθεση είναι το λογικό σφάλμα να πιστεύει κανεί ότι αυτό που ισχύει για το μέρο, για το τμήμα, για το άτομο, θα πρέπει απαραίτητο να ισχύει και για το σύνολο. Για παράδειγμα, είναι λογική πλάνη να πιστεύει κανεί ότι η καλύτερη ομάδα είναι πάντα αυτή που διαθέτει του καλύτερου παίχτε. Ή ότι αν αναμίξει καλό κρασί με καλή πύρα, θα προκύψει κάποιο καλό μείγμα. Ή αν κατανοήσει πώ συμπεριφέρονται τα ανθρώπινα κύτταρα, θα καταλάβει και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η ίδια ακριβώ λογική πλάνη τη σύνθεση ισχύει και στην πρόταση που είδαμε. Ναι, για μένα, για σένα, για όλου, ακόμη και για τον Elon Musk, το πόσα χρήματα μπορούμε να βρούμε, όντω προσδιορίζει πόσα αγαθά μπορούμε να αγοράσουμε. Για ένα κράτο όμω ή μια ένωση κρατών, η λογική αυτή αντιστρέφεται πλήρω. Πώ είναι δυνατόν, Ακούω ένα αληθινό παράδειγμα που συνέβαινε χίλια χρόνια πριν. Οι έφοροι του Αγγλικού κράτου το 1100 μετά Χριστόν, επί βασιλεία Ερίκου του Πρώτου, είχαν αρχίσει να υποπτεύονται εμπειρικά που στο αγγλικό δημόσιο δεν χρειαζόταν πρώτα να συλλέγει φόρου για να κάνει δαπάνε, αλλά το αντίστροφο. Έπρεπε να κάνει δαπάνε για να μπορεί να συλλέγει φόρου. Σκαρφίστηκαν λοιπόν ένα σύστημα για να δουν αν όντω αυτή η αντιστροφή ίσχυε, και χρησιμοποίησαν την υψηλότερη τεχνολογία που διέθετε η εποχή. Σανίδια φουντουκιά. Όταν το αγγλικό δημόσιο χρειαζόταν να κάνει μια δαπάνη, να αγοράσει κάτι, έπαιρνε ο έφορο ένα τέτοιο σανίδι, το έσχιζε στη μέση και έκανε χαρακέ που εκτείνονταν και στα δύο τμήματα. Φύλαγε λοιπόν το ένα μισό στο αρχείο του και έδινε το άλλο μισό στον έμπορο από τον οποίο το δημόσιο έκανε την αγορά. Γιατί ο έμπορο δεχόταν για πληρωμή ένα ξύλο, επειδή αυτά τα σανιδάκια μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα στην πληρωμή φόρων και μάλιστα με μια μικρή έκπτωση. Ο έμπορο λοιπόν μπορούσε να κρατήσει το σανίδι για να πληρώσει του φόρου του ή και να το ανταλλάξει στην αγορά με κανονικό χρήμα. Στο τέλο του οικονομικού έτου λοιπόν, ο κάτοχο του σανιδιού το πήγαινε στον έφορο, αυτό εξακρίβωνε ότι οι χαρακέ με το άλλο μισό και έσβηνε από τη φορολογική οφειλή όσο άξιζε κάθε σανίδι. Τα σανίδια που επιστρέφονταν καίγονταν για να μην μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν. Μάλιστα από αυτή τη δουλειά, πολύ αργότερα, το 1834, έπιασε φωτιά και το Westminster. Όπω και να έχει, όμω, οι Άγγλοι έφοροι είχαν όντω διαπιστώσει πω στον πραγματικό κόσμο οι δαπάνε φέρνουν στο κράτο φόρου και όχι οι φόροι τι δαπάνε. Δηλαδή, το πόσα αγαθά αγοράζω προσδιορίζει το πόσα χρήματα θα βρω, αν είμαι κράτο. Φυσικά, το να πληρώνει δημόσιε δαπάνε με σανίδια δεν σημαίνει πω οι βελανίδιε είναι λεφτόδεντρα. Αν το αγγλικό δημόσιο επιχειρούσε να κυκλοφορήσει περισσότερα σανίδια από όσο άντυχε η οικονομία, η αξία κάθε σανιδιού θα μειωνόταν. Θα προέκυπτε δηλαδή πληθωρισμό που, αν συνέχιζε, θα έκανε του εμπόρου να πάψουν να αποδέχονται τα σανίδια ω τρόπο πληρωμή. Σήμερα, χίλια χρόνια μετά, συνεχίζουμε την πρακτική των Άγγλων εφόρων, μόνο που τα σανίδια έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακά ομόλογα και εντοκαγραμμάτια. Η σειρά πρώτα δαπάνε και μετά φόροι όμω, εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα υπόκειται στου ίδιου περιορισμού. Πόσα σανίδια ή εντοκαγραμμάτια όμω μπορεί να κυκλοφορήσει το δημόσιο πριν αρχίσουν τα προβλήματα. Δημοσιονομική πολιτική είναι το ύψο των δαπανών ενό κράτου. Όταν ακούς δηλαδή ότι η τάδε κυβέρνηση ασκεί δημοσιονομική πολιτική, σημαίνει απλά πω δαπανά περισσότερα χρήματα για αγορέ, έργα, επιδόματα, ή πάσο όπω τα λέμε τώρα, προσλήψει υπαλλήλων, συμβάσει έργου με ιδιωτικέ εταιρείε και οτιδήποτε άλλο στο οποίο το δημόσιο ξοδεύει χρήμα, που όμω μένει στην εγχώρια οικονομία είναι εύκολο να καταλάβει κανεί ότι αυτό τονώνει την οικονομική δραστηριότητα. Αντιθέτω με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι όμω, δεν είναι το χρήμα καθε αυτό που αναθερμαίνει την αγορά, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Η μεταβολή στη χρήση των συντελεστών παραγωγή. Κοίταξε τι εννοώ. Πε πω μια οικονομία διαθέτει αυτού του παραγωγικού συντελεστέ, εργαζόμενου και κεφάλαιο. Α κάνουμε με μπλε του συντελεστέ που ασχολούνται με την παραγωγή ιδιωτικών αγαθών, δηλαδή προϊόντων που θα καταναλωθούν από ιδιώτε, και με πράσινο εκείνο που είναι αφιερωμένοι στην παραγωγή δημόσιων αγαθών. Τώρα, οι πράσινοι συντελεστέ μπορεί να εργάζονται και να ανήκουν στο δημόσιο, μπορεί όμω και να ανήκουν σε ιδιωτικέ εταιρείε που εκτελούν έργα για το δημόσιο. Εδώ χωρίσαμε δηλαδή του συντελεστέ, όχι με βάση αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, αλλά με βάση το ποιο έχει παραγγείλει αυτό που παράγουν. Α υποθέσουμε τώρα πω το κράτο αποφασίζει να κάνει δημοσιονομική πολιτική, να δαπανίσει για παράδειγμα χρήματα για την κατασκευή ενό δρόμου. Τι σημαίνει αυτό, ότι το κράτο θα βγει στην αγορά συντελεστών παραγωγή και θα προσπαθήσει να προσελκύσει κάποιου μπλε συντελεστέ να του κάνει πράσινου. Αυτό συνεπάγεται δύο τινά. Πρώτον, η κατασκευή του δημόσιου δρόμου θα στερήσει εργαζόμενου και μηχανήματα από τα ιδιωτικά έργα. Και δεύτερον, το δημόσιο πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω για να πείσει του συντελεστέ παραγωγή να αφήσουν ό,τι κάνουν και να ξεκινήσουν το δρόμο. Έτσι, η δημοσιονομική πολιτική και μεταβάλλει την αναλογία των παραγωγικών συντελεστών ει βάρο των ιδιωτικών αγαθών και τίνει να προκαλεί πληθωριστική πίεση. Εκτός από μια συγκεκριμένη περίπτωση που δεν προκαλεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να τονώσει σημαντικά την οικονομία χωρί να προκαλέσει πληθωρισμό και χωρί να στερήσει παραγωγικού πόρου από τον ιδιωτικό τομέα, όταν συμβαίνει αυτό που σου είπα πριν από 5 λεπτά, να κρατήσει καλά στο μυαλό σου, γιατί θα μα χρειαστεί. Κράτησε, Κράτησε το καλά, το καλά στο, μυαλό, στο μυαλό, σου, μυαλό σου, γιατί σε λίγο θα δει ότι κρύβει την ουσία, ουσία τη οικονομική πολιτική. Η ανεργία στου παραγωγικού συντελεστέ. Κάτι που, όπω είπαμε, συμβαίνει σε κάθε κρίση. Κατά τη διάρκεια μια ύφεση, λοιπόν, οι αγορέ των συντελεστών παραγωγή. Δεν είναι έτσι όπω είδαμε πριν, αλλά κάπω έτσι. Οι κόκκινοι συντελεστέ δηλαδή τίθενται εκτό παραγωγή λόγω τη κρίση. Η ύπαρξη ανενεργών συντελεστών, συνεπώ, σημαίνει πω η δημοσιονομική πολιτική δεν χρειάζεται να κλέψει συντελεστέ από την παραγωγή ιδιωτικών αγαθών, ούτε να πληρώσει πληθωριστικέ τιμέ για να του απασχολήσει. Έτσι, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να στηρίξει μια οικονομία όταν πάει να εισέλθει σε ύφεση, αφού η ρευστότητα που πέφτει στην αγορά, ακόμη και σε σαν ίδια να είναι, περιορίζει την ανεργία και ενισχύει την παραγωγή. Όσο σιγά σιγά η ανάπτυξη επανέρχεται λοιπόν, το δημόσιο μπορεί να ελαττώσει σταδιακά τι δαπάνε του για να αφήσει οι συντελεστέ να παράγουν και για τον ιδιωτικό τομέα όπω πριν την κρίση. Αυτό που συμβαίνει με τι αντιθεσιακέ πολιτικέ δηλαδή, είναι ότι σε μια οικονομία που για του χι λόγου ατονεί, το δημόσιο αναλαμβάνει να απασχολήσει του παραγωγικού συντελεστέ που ιδέλω θα έμεναν άνεργοι. Η αύξηση των δαπανών δημιουργεί μεν έλλειμμα στο προπολογισμό του δημοσίου, όμω οι παραγωγικοί συντελεστέ αντί να κάθονται παράγουν ΑΕΠ, το οποίο αποφέρει στο κράτο φόρου που μπορούν να καλύψουν το έλλειμμα. Με λίγα λόγια, οι κρατικέ δαπάνε συγκρατούν την ανεργία και έτσι φέρνουν του φόρου που καλύπτουν τα ελλείμματα. Έχει αρχίσει να μπαίνει στο νόημα τώρα, πόσο ηλίθιο και καταστροφικό είναι σε μια περίοδο κρίση που η οικονομική δραστηριότητα καταποντίζεται, εσύ να κάθεσαι να περιμένει πρώτα του φόρου για να χρηματοδοτήσει αντιφεσιακή πολιτική. Οι αντιφεσιακές πολιτικέ στην καταστολή των κρίσεων δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε ιδεολογικό ζήτημα. Είναι οικονομικό φαινόμενο. Και οι αριστερέ και οι δεξιέ κυβερνήσει ασκούν δημοσιονομική πολιτική, απλώ με διαφορετική ιεράρχηση και ελαφρώ διαφορετικό τρόπο. Οι μεν προσλαμβάνουν καθαρίστριε για τα νοσοκομεία, οι δε προσλαμβάνουν εταιρείε καθαρισμού. Και στι δύο περιπτώσει οι δαπάνε γίνονται και στι δύο περιπτώσει οι συντελεστέ απασχολούνται για την παραγωγή ενό δημόσιου αγαθού. Βασικά στη χώρα μα οι υψηλότερε κρατικέ δαπάνε έχουν γίνει από δεξιέ κυβερνήσει και πριν την κρίση και κατά τη διάρκεια. Σε ολόκληρη την πολιτική του καριέρα, ο Σόιμπλε στάθηκε σφοδρό πολέμιο κάθε αντιφεσιακή πολιτική, ειδικά για τι χώρε του Νότου. Όταν το 2008 εκείνε χρειάστηκαν στήριξη για να μην βυθιστούν στην ανεργία, ο Γερμανό πρόβαλε και επέβαλε τη δική του οικονομική αίρεση. Ότι δεν είχαν ανάγκη από αναπτυξιακέ δαπάνε, αλλά απολυτότητα. Αυτό είναι κάπω σαν να σου χρωστάει ένα αστυνοτρόφο δύο φορέ την αξία του κοπαδιού του και εσύ να του λε να κόψει από τι ζωοτροφέ για να σε ξεπληρώσει. Πολλοί θεωρούν ότι ο Σόιμπλε δεν είχε ποτέ στόχο να βγει κάποια στιγμή η Ελλάδα από την κρίση ή έστω να γίνει το χρέο τη βιώσιμο. Αφού είχαν διασωθεί οι μεγάλε ευρωπαϊκέ τράπεζε μετά το πρώτο μνημόνιο, σκοπό του Γερμανού Υπουργού ήταν η Ελλάδα να τιμωρηθεί παραδειγματικά επειδή παρέκλυνε από τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δηλαδή, στο μυαλό του Σόιμπλε έπρεπε να τιμωρηθούμε με εξοντοτική λιτότητα επειδή παρεκκλίναμε τη λιτότητα, έτσι ώστε εμεί και οι υπόλοιποι λαοί του Νότου στο μέλλον να ακολουθούμε τη λιτότητα. Όντω, δεν ακούγεται καθόλου μονικό. Η εκλογήκευση που ακούγαμε τότε καθημερινά για τον παραλογισμό τη λιτότητα και από του θεσμού, αλλά κυρίω από τα εγχώρια πλητήρια. ήταν πω οι αντιθεσιακέ πολιτικέ δημιουργούν ελλείμματα και τα ελλείμματα ήταν που μα έβαλαν στην κρίση. Η λογική του τρίπιου κουβά δηλαδή. Καταρχά, δεν μα έφεραν σε κρίση τα ελλείμματα, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα ελλείμματα που είχαμε εμεί. Αν ένα κράτο κάνει μη παραγωγικέ δαπάνε, οι οποίε καταλήγουν σε καγέν μπουζούκια και φοροαπαλλαγέ στην ελίτ, φυσικά και θα οδηγηθεί με μαθηματική βεβαιότητα σε κρίση. Αν όμω τρέχει ελλείμματα για να χρηματοδοτήσει υποδομέ και να δημιουργήσει ένα οικονομικό περιβάλλον που θα προσελκύσει παραγωγικέ επενδύσει, τα ελλείμματα στο τέλο θα πληρωθούν από την αύξηση του ΑΕΠ και θα μείνουν πρικακοί επενδύσει βασικά εδώ και έναν αιώνα οι οικονομολόγοι Καλέτσκι και Λέβη έχουν αποδείξει πω τα ελλείμματα από δημοσιονομική πολιτική αυξάνουν τα ιδιωτικά κέρδη και επίση το βάζουν μάσκη στου πρωτοετή να αποδείξουν ότι αυξάνουν και την ιδιωτική αποταμίευση. Αλλά ακόμη και άσχετο να είναι κανεί από οικονομική επιστήμη, οι μοναδικέ περιπτώσει τα παγκόσμια χρονικά που κράτη έχουν αναπτυχθεί χωρί ελλείμματα είναι να εξάγουν μαζικά πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή διαμάντια. Που και αυτό στην ουσία έλλειμμα αποκαλύπτεται από φυσικού πόρου είναι. Στην περίπτωση τη Ελλάδα, λοιπόν, το πρόβλημα δεν ήταν τα ελλείμματα. Ήταν ότι χρηματοδοτήθηκαν γέφυρε εκεί που δεν υπήρχαν ποτάμια, στρατόπεδα σε περιοχέ που δεν υπήρχαν εχθροί, και επιδοτήθηκαν η μη παραγωγή και η εθελούσια έξοδο από το εργατικό δυναμικό. Αυτά τα κακό κείμενα έπρεπε να αλλάξουν. Όχι να κοπεί από παντού η χρηματοδότηση και να ακροτηριάσουμε την οικονομία μα. Το 2017 ο Σόιμπλε παροπλίστηκε σε μια θέση με ασήμαντη διεθνή επιρροή. Πέθανε στα τέλη του 2023. Πίστευε πω θα μείνει στην ιστορία ω οικονομικό αναμορφωτή τη Ευρώπη. Πριν κλείσει όμω τα μάτια του, πρόλαβε να δει την οικονομική αλχημία που υποστήριξε σε όλη του τη ζωή να εγκαταλείπεται απαξιωτικά ω χρεοκοπημένη. Με πρωτοβουλία των ίδιων των διαδόχων του στη Γερμανία και στο Eurogroup, από το 2021 εφαρμόστηκε το μεγαλύτερο κύμα αντιφεσιακή πολιτική που είχε δει ποτέ η Ευρώπη. Και στη δική του χώρα όμω, το σημαντικότερο στοίχημα σήμερα είναι να καλυφθεί το χαμένο έδαφο από μια 20 ετία στήρα λιτότητα που έφερε στη Γερμανία τη μείωση τη ανταγωνιστικότητα και την ενεργειακή ομοιρία. Σκοπό αυτού του βίντεο δεν είναι να καταλογίσει ευθύνε ο Σόιμπλε. Αυτό το καθήκον άλλωστε το έχει ήδη αναλάβει η ιστορία. Αξίζει και δικαιούμαστε όμω να γνωρίζουμε γιατί καταλήξαμε να γίνουμε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο ακόμη καταφέρνουμε να κρατιόμαστε ωριακά πάνω από τη Βουλγαρία. Και αξίζει ακόμα περισσότερο να μην ξεχάσουμε ποιοι από του δικού μα πολιτικού, δημοσιογράφου και καναλάρχε προσπάθησαν τόσα χρόνια να μα πείσουν ότι ο Σόιμπλε ήταν μεν σκληρό, αλλά είχε δίκιο. Είμαι ο Κοσπα Μαρινάκη, διδάσκω Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο τη Σιγκαπούρη. Και αυτά ήταν τα δεδομένα του Σόιμπλε και των υποστηρικτών του. Τα συμπέρασματα, όπως πάντα, πρέπει να είναι δικά σου. Τα λέμε στο επόμενο.